επιστημονική άποψη, να δούμε τι ψάρια και την ποσότητα των ψαριών που έχει η περιοχή. Ξαναλέμε σε μια καλύβα. Δεν μπορώ να πάρω μέχρι να. Έτοιμο είναι, μην το μαρτυράσω όμως. Ψαροκαλύβα. Ψαρά, ναι. Δεύτερη γενιά, ο μπαμπάς αρχικά. Ψαράς ο μπαμπάς, ναι. Ψαράδες εμείς. Ελπίζω όχι τα παιδιά μας. Μέχρι τι ώρα θα είστε μέσα τώρα? Ναι, ώρα. Λοιπόν, για πες μου, Γιάννη, εδώ μένετε χειμώνα, καλοκαίρι? Εδώ. Να σπρώξουμε! Το καλοκαίρι. Ταΐζω τον οπερατέρ γιατί δεν τον πληρώνουμε και λέμε να ταΐζουμε μπας και αντέξει. Τα βλέπω, περνάς πάρα πολύ καλά, ναι. Απολαμβάνεις την κακαβιά σου, αν πώς θα ρωτάγεις. Εγώ πάντα βλέπεις εδώ είμαι. Τι κρατάς τώρα, μην φύγει, Δεν ξέρεις πολύ καλά. Δεν πειράζει, σπρώξε, κυρίες και κύριοι. Να βγάλουμε κανένα ψάρι, να φάμε γιατί. Γεια σας, παιδιά, γεια σας. Και η βάρκα φεύγει, το ψάρι έρχεται. Εδώ, κοιτάξτε, μία καλύβα του ψαρά. Καταλαβαίνεις ότι έτσι ζούμε εδώ στην Πιερία, ότι είναι από θάλασσα, το βλέπεις εδώ μπροστά σου, ψαράκι, αχνίζει, κταποδάκι, καβουράκι. Πού την έχει ο Αστακός? Πάτετε, ψάξτε να το βρεις. Πού την έχει ο Αστακός? Μου ανοίγεις εδώ καβούρια και δεν ξέρεις πού την έχει ο Αστακός? Ο κάπρος πού την έχει? Καλά, τόση ώρα. Και τώρα μάλλον με περνάς. Ω, τι παιδί είναι αυτό, τι γραφειοκρατία είναι αυτό με τον κάβουρα? Τι βλέπουν τα γαλαζοπράσινα μου μάτια, ρε παιδιά. Αυτό είναι καβούρι. Τι πατυρικάσω λίγο, τι πατυρικάσω, μη βάζω το χέρι μέσα. Όχι, δεν το βάζω. Μη βάζω το χέρι μέσα, μη βάζω το χέρι μέσα, τι πάλι με την κάσα. Για να χτυπήσω κάσα. Τι πάλι με την κάσα, τι πάλι με την κάσα. Πω, πως παρταράνε τα καβούρια. Αυτά συνήθως είναι στις τσέπες. Ξεκινά μια ψαροπούλα απ' το γυαλό, απ' το γυαλό. Ξεκινά μια ψαροπούλα απ' την υδρα τη μικρούλα και πηγαίνει για σφουγγάρια όλο γυαλό, όλο γυαλό. Πάρε, μέχρι που κόβει το δάχτυλο, ε! Το δάχτυλο στο έχει κομμένο άμα το πιάσω. Να, τώρα. Και πού το βάζω τώρα? Να, τώρα τι θα πάει. Δεν το καημένο το γκάβουρα, ανάποδα, ε! Ανάποδα, αλλιώς θα μας φύγει. Υπάρχει. Ναι. Να καταλάβεις ότι το καβούρι, όπως σου λέει και ο φίλος μας, ναι, έτσι ανάποδα για να μας φύγει, αλλά να δεις και πώς το τρώει η κυρία Λένη. Η κυρία Λένη είναι εκεί στο βάθος, είναι στο τεσφούντ. Έλα εδώ, βρε, έλα εδώ. Δώσε ευχή να πάει. Έλα, έλα. Δώσε ευχή να πάει καλά το γύρισμα σήμερα. Όλα καλά να πάνε. Όλα καλά να πάνε, έτσι άλλο κακό να μην μας βρει. Τρώτε κάθε μέρα καβούρια? Σχεδόν. Και με τι το συνοδεύουμε τον γκάβουρα? Με τσιπουράκι. Με τσιπουράκι. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια καλύβα. Ψαράδικη καλύβα. Ψάρια πουλάω και δεν με νοιάζει που έχω μια άκρη στην αγορά. Τι θα φάμε, τι θα κάνουμε σήμερα? Θα φάμε, θα φάμε ψωρόσουπα, θα φάμε. Ναι. Και μετά από την ψαρόσουφα θα φάμε και τα ψαράκια εδώ, τα ψητά, πιούμε τσιπουράκια. Κυρίες και κύριοι, μετά την ψαρόσουφα, συγγνώμη, μετά την ψαρόσουφα εδώ στο Λιτόχωρο, τρώμε και λίγα ψάρια. Τι ψαριά? Όχι, μετά την ψαρόσουφα θα φάμε και κανένα ψάρι όμως, έτσι. Ναι. Αυτό είναι. Για να μας πιαστεί, γιατί τα άλλα δεν κάνετε. Πρέπει. Για να πιαστεί, το παίχτη, άμα δεν φιλαράκι εδώ. Είμαστε μαζί, κολλητοί.
Έλα, παιδιά, είμαστε τώρα στο Λιτόχωρο. Είναι μια κομμόπολη στην ουσία. Κύριε κύριε, εγώ και εγώ έχω δίπλα μου τον Δήμαρχο Δίων Ολύμπου και λίγο Λιτόχωρου. Γύρω στους 6.000 κατοίκους. Γιώργος Παπαθανασίου. Περιμένετε λίγο, γιατί εμείς θα μιλάμε με κάρτες. Θα σας δώσω και εγώ μια κάρτα δικιά μου. Είπες αγόρι και χωρίς, ψάχνω το χωρίς. Ναι. Αυτό είναι το πυλοκύριο του Λιβερπούλ. Πάω στη φαν. Τι κάνετε, καλά είστε. Είμαστε, ευχαριστώ. Καλώ σα βρήκαμε. Εδώ είναι ένα μέρο που, όπου οι γιατροί το συνιστούν για οξυγονοθεραπεία. Και μάλιστα ήταν γι' αυτό το επέλεξε το 1994 η Διεθνή Ομοσπονδία Αθλητισμού και έγινε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανομάλου Δρόμο με τον Μακαρίτη Πρίμο Νεπιόλο, mm-hmm. που ήταν ο προπομπό αυτή οι αγώνε τη Ολυμπιάδα το 2004 λόγω του κλίματο. Εισπνοή. Έτσι, γι' αυτό είμαστε εισπνοή. Πάρα πολλοί αθλητές. Εγώ έχω έναν κοιλιακό. Ένα κεντρικό κοιλιακό ναι. έχετε. Πάμε από μια το καλύτερα κλιματολογικά μέρη της Ελλάδας. Πρωί είμαστε να κάνουμε αναρρίχηση. Όχι εμείς, όπως ο Σλάγιος, ο οποίος έχει βάλει βέβαια και την κατάλληλη στολή. Και ο Βασίλης. Βασίλη, τι κάνεις? Καλώς ήρθες, Βασίλη. Με τον Βασίλη θα ανέβουμε πάνω να κάνει μόνο στο αναρρίχηση. Οξυγονοθεραπεία, πάμε όλοι μαζί. Ένα όλοι μαζί. Ωραία, τι οξυγόνο είναι αυτό εδώ στον Όλυμπο, κυρίες και κύριοι. Πάμε κατευθείαν για αναρρίχηση. Αλλά λέμε να πάμε από το άλλο επίσης το μονοπάτι. Γιατί κυρίες και κύριοι, πάντα στη ζωή έχετε να επιλέξετε ένα μονοπάτι. 4,5 ώρες από εδώ, 10 λεπτά από εκεί. Πάμε στα 10 λεπτά εμείς από εδώ. Συνεχίζουμε. Α, και το τσέι, πάντα μαζί μας. Έτσι, καινούργιο παλιωτικό, παρακαλώ, το βλέπετε. Ανεβαίνει πάντα. Ανεβαίνει μαζί μας. Πάνω κάτω. 10 λεπτά. Εδώ, ναι. Είναι 800 μέτρα και 800 χιλιάδες. Χιλιάδες εγώ, μια χαρά. Και πάμε με καλά. Εισπνοή. Πάμε λίγο μια ζωή. Οξυγόνο, ρε. Ωραία, οξυγόνο θεραπεία. Να είστε καλά, γεια σας. Προωθούμε το Λιτόχωρο. Στην Λιτοχαριά πηγαίνοντας από ναι, για τα λίβητρα, περνάμε τα λίβητρα και μάλιστα αυτό είναι καλό το μανιτικό πεδίο για αυτούς που έχουν πρόβλημα μαλλιών. Ναι. Σφαλακρούς. Α, ναι. Λόγω του μανιτικού πεδίου μπορεί να βγάλουν και μαλλί. Μας περιμένει και ο Κουτσιμανής ο Θόδωρος. Κουτσιμανής ο Θόδωρος, κύριε Κουτσιμανής ο Θόδωρος. Είναι υπεύθυνος για τις τρίχες εδώ στο Λιτόχωρο. Α, πάμε. Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love? Βρισκόμαστε στο Λιτόχωρο. Σήμερα 9.30 ώρα βάζετε TV 100, εντάξει, μέσα είναι ο Σάκης Ρουφάς. Καλημέρα σε τι μόνο το κοιτάει, με κοιτάει.
1918. Ήταν τρία αδέρφια του πατέρα με κουρίς. Παραδοσιακό κουρίο. Και έπιασα τη δουλειά του πατέρα μου περίπου.